Κι ό,τι έχω ασχαθεί κάθε μέρα θα μ' ακούς όπου και να σε. Κι η φωνή μου θα είναι μία άλλη. Θα σου λέω χωρίς εμένα να φοβάσαι, γιατί εγώ μόνο σ' αγάπησα πολύ. Γιατί εγώ μόνο σ' αγάπησα πολύ. Σε θέλω, γιατί για μένα είσαι ζωή. Σε θέλω, σαν ήλιος να έρθει στο πρωί. Σε θέλω, γιατί είσαι τένο μου εγώ. Σε θέλω, μες στα φιλιά σου να πνιγώ. Κάθε μέρα θα μ' ακούς, όπου και να σε. Τη φωνή μου θα είναι μια φιλή. Θα σου λέω χωρίς εμένα να φοβάσαι. Γιατί εγώ μόνο σ' αγάπησα πολύ. Γιατί εγώ μόνο σ' αγάπησα πολύ. Ακούσατε την Νότα Αβιέ. Το αστέρι που λάμπει πιο πολύ από όλα τα αστέρια στην νυχτερινή Αθήνα. Τωμά, ένα καφέ του φίλου μου του Στάθη από μένα να πάνε τα σιρόπια κάτω. Όχι, όχι, δεν θέλω, γιατί πάλι αλάτι θα μου βάλεις. Α, βλέπω πολύ ρίψες, ε. Αφού γίνονται κάθε μέρα αυτά, δεν θέλω. Πω, πω, παπάδες που έχεις, ε. Κάτσε πιο εκεί, θα σου πάσω το κεφάλι. Βλαμμένο. Ναι. Να το πήρα. Κάτι. Αρέστα μου. Πάσο. Τα βλέπω. Α, στα σκοτάδια παίζετε. Άσο δύο, πέντε, πιάσε το στάδι. Αμάν, τα μαντάκια μου. Έχασα το φως μου. Χωριανή, στραβώθηκα. Τα μαντάκια μου. Δεν βλέπω. Τα μαντάκια μου. Έχασα τα μαντάκια μου. Το φως μου, τα ματάκια μου, τα βρήκα. Τι έπαθες, μωρέ? Τι έπαθα, έχασα το φως μου. Πόσο είναι αυτά, ρε? Πέντε, στα μούτρα σου. Μην παίζετε με τον πόνο μου, έτσι. Αφού βλέπεις, μωρέ, μου λέει, γιατί φωνάζεις? Βλέπω, αχ, ναι, όνειρο ήτανε. Και απάνω που τα φτιάχνα με την νότα μου. Δεν είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Μοιραία θα χωρίσουμε λοιπόν. Το δρόμο της αγάπης, το δρόμο του μεγάλου, το βλέπουμε να είναι παρελθόν. Μια χάρη σου ζητώ απελπισμένα, να έρθεις όπως το κλέφτη μια βραδιά. Σου έχω τα παράθυρα ανοιγμένα για να μου ξανακλέψεις.
την καρδιά. Η αγάπη μας δεν πήγε, δεν πήγε και το ξέρεις. Τα λάθη όμως πληρώνω μόνο εγώ. Θα έπρεπε για λίγο κι εσύ να υποφέρεις, για να μην έχει αγάπη τελειωμό. Για χάρη σου ζητώ απελπισμένα να 'ρθεις όπως το κλέφτη μια βραδιά. Να σου έχω τα παράθυρα ανοιγμένα για να μου ξανακλέψεις την καρδιά. Πώς πάει μέσα, ωραία, ε! Αποθέωση. Μια είναι η νότα, Βιέρη. Ρεκόρ ο τελευταίος της δίσκος πριν περάσει μήνας που τον κυκλοφορήσαμε. Δεν μου λες, τι το είπες. Τρελός είσαι, ούτε που θα το αναφέρουμε πριν υπογράψει το νέο της συμβόλαιο. Θέλεις να καβαλείς το καλάμι και να μας ζητάει τη μάνα της και τον πατέρα της να υπογράψει πρώτα με το καλό και ύστερα θα γιορτάσουμε και αυτή την επιτυχία πανηγυρικά. Ξέρεις. Απαλού φοβάμαι μην την πάθουμε, Ισαάκ. Από κέντρα και εταιρείες δίσκων θέλεις να πεις. Σίγουρα. Θα πέσουν απάνω τις αντακοράκια και θα τις ανεβάσουν το κασέ. Μην ξεχνάς, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φίρμα. Και εμείς τι κάνουμε. Μπρίκια κολλάμε. Κακά τα ψέματα. Το συμβόλαιο έληξε. Είναι ελεύθερη. Όποιος προλάβει. Λες να υπογράψεις εμάς με κλειστά μάτια. Σήμερα κλείνει το κέντρο για να ετοιμάσουμε το καινούριο πρόγραμμα. Έχει πει ότι θέλει να ξεκουραστεί κάπου ερημικά, έτσι. Ναι, από ό,τι έλεγε ήταν η επιθυμία της. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα ένα ψαροχώρι ξεχασμένο από θεούς και ανθρώπους. Εκεί ούτε δημοσιογράφοι ούτε ατζέντιδες μπορούν να ανακαλύψουνε. Εκεί θα δει πως ζουν οι φτωχοί οι άνθρωποι. Θα συγκρίνει με τη δική της ζωή, θα επηρεαστεί ψυχολογικά και εκεί θα της πάμε να υπογράψει το νέο της συμβόλαιο. Είσαι μοναδικός σε κάτι τέτοια. Τι καταλαβαίνεις, εμείς τη δημιουργήσαμε και θα μας τη φάνε άλλοι. Έλα Τσίμπα. Έλα Τσίμπα. Τσίμπα, μη σου πω καμιά κουβέντα. Τσίμπα, 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 Τσίμπα. Τσίμπα, 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 Τσίμπα. Έλα. Να, Τσιμπάει. Κοίτα να δεις, έλα, Τσιμπάει. Τσίπησε. Εσύ, από τη μόλυση το ψάρι έγινε παπούτσι. Καλό είναι κι αυτό. Λεβέντη, Λεβέντη. Μένα λες. Ναι, έλα σε ρωτήσω κάτι. Ρίστε. Τι μου λες καλό παιδό, από πού θα πάμε στην πασιόν της Αριστέας. Είναι... Γιατί κάνει έτσι. Ίσα με φαίνεται σε τρελό. Είναι... Πάμε ρωτάμε κανέναν άλλον, αυτός μπορεί να μας πνίξει. Μου είναι κακόμοιρο. Είπα μέσα. Είναι... Είπε... Είναι νότα η αυγέ. Είναι νότα η αυγέ. Είστε!
κλάψε ρόλι. Τι έπαθες πάλι τρενοστάθη, το αεροπό σε βάρεσε. Όχι, ήρθε. Εκείνη η τραγουδίστρια, την είδα. Πού την είδες, στον ύπνο σου, αλλά φρέσκεται. Όχι, μιλήσαμε, με συμπάθησε. Αφού μου είπε, α, το κακομύρι. Θωμά, πρέπει ένα καφέ να συνέθω πλάμενο. Κοίταξε, αντί για ζάχαρη μην μου βάλει σαλάτι γιατί θα σπάσω το φλιτζανάκι, έτσι. Ήρθε, ήρθε, ήρθε. Συμπαθητικό δωμάτιο. Το καλύτερο που βρήκα. Το χωριό όμως φαίνεται πολύ απομονωμένο. Κάτι τέτοιο δεν ήθελες? Ναι, να γλιτώσω λίγο από τις φωτογράφεις και τις συνεντεύξεις. Ξέρεις, η πολλή προβολή καμιά φορά έχει αντίθετα αποτελέσματα. Άσε να σε αναζητήσουν λιγάκι. Εσείς ξέρετε. Εδώ θα χαρείς ξεκούραση, ησυχία, κανείς δεν θα σε ενοχλήσει. Δημοσίευσα στις εφημερίδες ότι η Νότα Αβιέρη έφυγε στο εξωτερικό. Έξυπνο αυτό. Θα δημοσιευτεί σήμερα? Οπωσδήποτε. Λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σου. Σε στραβώσουν να δεις. Η Νότα φωτογραφία. Στο εξωτερικό έφυγε, κακομοίρη μου. Και εσύ την είδες εδώ. Είναι κακό να βλέπεις όνειρα όταν περπατάς στον δρόμο. Αυτό μόνο εσύ το μπορείς, κακομοίρη μου. Πολύ ζωντανό όνειρο όμως, ε. Γεια σας. Λίψεψα. Αυτός δεν είναι καφές, αυτός είναι σαλαμούρα. Με θαλασσό νερό τον έφτιαξε. Νερό! 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 Πρώτη φορά βλέπεις γυναίκα με γυαλιά. Όχι, έχω ξαναδεί κάτι γαλίδες. Αλλά εσύ είσαι... είσαι άλλη γυναίκα. Τι άλλη? Παράξενη. Ναι, γράφανε εφημερίδες ότι είσαι στο εξωτικό. Το λέγανε και στο καφενείο, αλλά εσύ βρέθηκες εδώ. Έτσι, ε. Τότε είμαι το φαντασμά της. Είσαι φάντασμα? Αλλά όμως πρέπει να είσαι καλό φάντασμα, ε. Να σε δείξω να δω αν είσαι φάντασμα. Γούστα έχεις, πώς σε λένε? Με λένε Στάθη. Εσένα? Αφού ξέρω πώς σε λένε. Τι ξέρεις, πώς με λένε? Νότα Αβιέρη. Ώστε είσαι τόσο σίγουρος? Ναι, αφού σε έχω δει στα εξώφυλλα. Και στην τηλεόραση σε έχω δει. Όλα τα εξώφυλλα από τα περιοδικά εγώ τα έχω πάρει και τα έχω κολλήσει στον τοίχο του στάβλου μου. Τόσο πολύ τι θεμάζει λοιπόν, ε? Όλο στον ύπνο μου σε βλέπω. Γι' αυτό με δουλεύουν στο καφενείο. Και τι όνειρα βλέπεις δηλαδή? Να, ότι έρχομαι κοντά σου και μου δίνεις χειρόγραφα. Χειρόγραφα? Αυτές τις φωτογραφίες που σε είδα που μοίραζες στην τηλεόραση και έγραφες επάνω. Αυτές. Αυτόγραφα? Ναι. Φτάσου, δεν έχω καμία φωτογραφία μαζί μου. Πού? Αφού το θέλεις τόσο πολύ. Έχεις? Τυχερός είσαι, βρήκα. Ωραία. Ωραία που είσαι! Ωραία που είσαι! Πώς είπαμε ότι σε λένε, Θανάση? Όχι! Θανάση λένε τον άλλονα που λέει στον καφετζή να μου βάζει αλάτι στον καφέ. Εμένα με λένε Στάθη. Στο Στάθη με πολύ αγάπη. Ορίστε. Ευχαριστώ. Και φάντασμα να είσαι, μη φύγεις, εγώ θα ξανάρθω.
Γεια σου. Πέραξε με, παιδί. Σας τα έλεγα! Σας τα έλεγα! Δεν σας τα έλεγα! Τι έλεγες, μωρέ τρελέ! Εκείνη, η αυτή, η νότα είναι εδώ! Τι λες πάλι, μωρέ θεότρελε! Τι έπαθα τόσο! Μήπως ξέρω κι εγώ, ό,τι θέλει, μου καταλαβαίνω! Για να μάθετε να λέτε ότι βλέπω όνειρα στον ξύπνο μου! Ορίστε, ψέματα λέω! Τι είναι αυτό! Ποιος την έγραψε πίσω, η δασκάλα? Όχι, εκείνη, η ίδια! Η τραγουδίστρια έγραψε με πολύ αγάπη στο Στάθη. Με πολύ αγάπη, ε! Αμέ! Άντε, μωρέ τρελέ. Ποιος ξέρει που τη βρήκε? Στη θάλασσα. Πεταμένη? Όχι τη φωτογραφία, την ίδια βρήκα στη θάλασσα. Αυτή μου την έδωσε. Άντε, μωρέ μπουτάλα. Όχι, μη! Άντε, μωρέ μπουτάλα. Μην τη σκέφτεσαι! Μην τη σκέφτεσαι! Γιατί την έσκυψε το άδειο. Τη φωτογραφία μου, μεταλέ. Γιατί την έσκυψε το άδειο, τη φωτογραφία. Ότι την έσχισα εγώ, ε! Γιατί εμένα μου το κάνανε αυτό το κακό, εμένα με τώρα. Γιατί κλαις, τι έπαθε? Ο Δανάρη. Αυτής που σου βάζει αλάτι στον καφέ, ε, τι σου έκανε πάλι? Την έσχισε. Ποια έσχισε? Τη φωτογραφία με το... με το χειρογραφό σου μου την έσκυσε και πάνω που έκανα εγώ χαρά. Ε, γι' αυτό κλαις, θα σου δώσω άλλη. Λες αλήθεια? Ε, και βέβαια λέω αλήθεια. Δεν έχεις άλλη. Σου είπα θα σου δώσω. Αφού δεν έχεις. Έλα μαζί μου, πρέπει να έχω φωτογραφία στην παλίτσα μου. Έλα. Μαζί σου. Έλα μέσα. Έλα. Κάτσε. Πω. Το θέλεις. Φωτογραφίες. Πω. Τι να κάνω, μου ζητάνε συχνά αυτόγραφα. Πάρτε και φύλαξέ τη. Μη σου τη σκίσουνε πάλι. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Δεν είμαι κλαψιάρης. Πρώτη φορά έκλαψα. Όχι, ψέματα λέω. Έχω ξανακλάψει άλλες δύο φορές. Πότε? Η πρώτη ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου. Τα αδέρφια του, οι μπαρμπάδες μου. Τον μπλέξανε, του πήραν τα σπίτια, τα χωράφια, του σκάσανε τον άνθρωπο. Φουκαρά μου. Και η άλλη φορά που έκλαψες? Όταν με βάρεσε ο Θανάσης. Και γιατί σε βάρεσε? Κάτι έγραφε εφημερίδα για σένα. Και του λέω του Θανάση, τι πάει να πει αρτίστα. Ε, και γι' αυτό σε βάρεσε. Μου λέει, δεν ξέρεις τι πάει να πει αρτίστα. Εδώ το ξέρουνε και τα γαϊδούρια. Και του λέω, γι' αυτό ρωτώ εσένα. Ωραία το απάντησε. Ναι, αλλά με έκανε μαύρο το κλείνω. Δεν μου λες, μητέρα, έχεις? Δεν την πρόλαβα. Στη γέννα, λέει, τη χάσαμε. Έβγαινα, λέει, περίεργα. Πού να ήξερα εγώ πώς να βγω. Μια, λέει, έβγαινα με τον αγκώνα. Την άλλη, με το κεφάλι. Και μετά με τον ποπό. Και δε, τη χάσαμε. Φουκαριάρικο. Και τώρα πού μένεις? Σε ένα παλιό στάβλο. Αυτό δεν τον πήραν οι μπαρμπάδες μου. Καλά, με τα ζώα μένεις? Όχι, αυτά μας τα πήρανε. Και πώς ζεις, τι τρως? Μαζεύω σαλικάρια και τα πηγαίνω στην Κυρακαλιόπη. Καλή γυναίκα. Όταν τα ψήνει μου δίνει πότε πότε. Τις πιάνω και ψάρια. Και μου δίνει κανένα κομμάτι ψωμί. Τις μαζεύω χόρτα. Φουκαριάρικο, θα πεινάσαι. Πρώτη φορά είναι. Πολλές φορές. Στάσου, να σε κεράσω μπισκότα.
Σε αρέσει, ναι. Τέτοια μου έπαιρνε ο νονός μου, ο δάσκαλος. Όλα φάτα. Και εσύ το πιάτο. Εδώ πιο κάτω είδα μια ταβερνούλα. Ταβερνούλα. Λες του Κυριάκου, ε. Εγώ τα περνάω από εκεί πέρα, κάνω... Έχει ωραίες μυρωδιές. Λοιπόν, θα πας και θα φας ό,τι θέλεις. Θα σου δώσω εγώ λεφτά. Όχι, δεν θέλω λεφτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να πάρω από σένα λεφτά. Εγώ θα σου φέρω ψάρια όμως. Μα αφού σου τα δίνω. Όχι, δεν θέλω. Εμένα ο νονός μου έχει πει να μην ζητιανεύω. Δεν είμαι ζητιανός εγώ. Έτσι μου είπε εμένα ο νονός μου. Να μην ζητιανεύω. Να μην ζητιανεύω. Λοιπόν, το δράμα με τους φτωχούς είναι ότι είναι και περήφανοι. Τι λες, εγώ δεν ξέρω να πάω στο καφενείο. Να μου τη σκίσει ο Θανάσης. Ναι. Έλα, νότα μου, εσύ είσαι. Σε ποια χώρα βρίσκεσαι, βρε. Από πού παίρνεις. Τι πάντο πολύ ωραίο, παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω. Καλά, δεν έφυγες εξωτερικό. Κάτσε, κάτσε, νότα μου, γιατί με ξαφνιάζεις τώρα. Πώς το είπες στο χωριό. Περίεργο, πρώτη φορά τα ακούω. Και συγχαρητήρια, νοτάκι. Έλα, μωρά, για ποιο πράγμα, για το χρυσό δίσκο. Είπες δεν έχεις ιδέα, αν... Κάτσε, νότα, για πες μου πάλι το χωριό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα έρθω να τα πούμε εκεί. Έχω νέα. Όχ, μην επιμένεις, τώρα δεν λέγονται αυτά το τηλέφωνο. Λοιπόν, πες μου μόνο πού θα σε βρω. Περίμενε, περίμενε να σημειώσω, ε. Καφενείο. Εντάξει. Εντάξει, Νότα. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ το πολύ πολύ σε δύο μέρες θα είμαι εκεί. Εντάξει. Γεια σου, κουκλά μου. Φιλάκια, να προσέχεις, ε. Γεια. Πού είσαι, Νότα? Γιατί δεν ήρθες, Νότα? Έλα έστω, έστω και σαν φάντασμα. Νότα! 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 Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Έλα. Πώς από εδώ? Ήρθα να μου δώσεις μια φωτογραφία. Κι άλλη. Δεν κάνει, ε. Όχι για μένα. Για ένα φίλο μου. Α, για φίλο σου, ε. Πώς το λέει? Στάθη. Στάθη, κι αυτό. Έχω κι άλλο φίλο. Πώς το λένε τον άλλο? Σουτουά Άθη. Έχεις πολλούς στάθμες, εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου φέρω χόρτα, θα σου φέρω και σαλικάρια. Θα σου πιάσω και ψάρια. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν σ' αρέσουν τα ψάρια? Μου αρέσουν, αλλά θα προτιμούσα να μου δείξεις πώς ψαρεύεις. Θέλεις να σου δείξω πώς ψαρεύω? Ωραία, τότε θα πάω να, θα πάω να κοράσω σκουλικάκια και θα ψαρέψουμε καλά, με, εντάξει. Εντάξει. Χαρά που θα κάνουν οι στάθμες. Χαρά που θα κάνουν οι στάθμες. Γεια σου. Πονηρούλη. Χαρά ο Στάθης. Όπο γυναικάρα. Λες να υπογράψει. Γιατί το λες αυτό? Τα ίδια τις δίνουμε πάλι. Έλα, καημένε.
Πρώτα θα της μιλήσεις για τη μεγάλη φωτεινή επιγραφή με το όνομά της. Για τις αφίσες που θα γεμίσουμε όλη την Αθήνα. Θα τη φουσκώσεις και θα υπογράψει χωρίς να το καταλάβει. Μην της γίνει καμιά καλύτερη προσφορά από άλλους. Και ποιος να την ξετρυπώσει εκεί που την κρύψαμε. Τελικά τα κατάφερες να με βρεις. Στην εξορία του Αδάμ σε στείλανε. Ήταν και η επιθυμία μου να ξεκουραστώ. Ναι. Και τα αφεντικά σου, άλλο που δεν θέλανε. Γιατί το λες αυτό? Για να μην μάθεις για το χρυσό σου δίσκο, για να δουν οι απαιτήσεις σου. Σοβαρά έγινε χρυσός? Από σένα το ακούω. Αν πολλά θα ακούσεις. Ξέρεις πόσο έκλεισε μεροκάματο η Νέλη Γκότση? Το διπλό από σένα. Σόπα. Αυτή πιο πολλά από μένα. Δεν το πιστεύω. Μωρέ, θα ακούσεις νούμερα που θα σαλιστείς. Πού να τα ακούσω, εδώ πάνω? Εδώ είναι τέρμα Θεού. Μα γι' αυτό κακομοίρα μου σε στείλανε εδώ και διαδώσαν πως πήγες εξωτερικό. Για να μην κλείσεις με άλλη εταιρεία δίσκων ή άλλο κέντρο. Πρέπει να έχεις δίκιο. Αμ και βέβαια έχω δίκιο. Γι' αυτό όταν γυρίσεις θα μάθεις πρώτα τα κασέ και μετά θα υπογράψεις. Μα αυτοί μου είπανε ότι θα έρθουν εδώ να υπογράψω. Να ζητήσεις τα τετραπλάσια. Τώρα βρε Ενώτα, τώρα που είσαι στα πολύ πάνω σου. Βρε είσαι το πρώτο όνομα, το καταλαβαίνεις. Να κοιτάξεις το συμφέρον σου. Τετραπλάσια δεν είναι πολλά. Αν δεν τα πάρεις τώρα που σε έχουν ανάγκη, πού θα τα πάρεις? Η εταιρεία δίσκων και το κέντρο τους σε σένα στηρίζονται. Λοιπόν, Νότα, παίχτω έξυπνα και θα κερδίσεις. Σκληρή διαπραγμάτευση. Και αν φτάσουμε στα άκρα. Σιγά, βρε Νότα. Λες και χαθήκανε οι εταιρείες και τα κέντρα. Βρε έτσι και μαθευτεί πως δεν τα βρήκατε, θα πέσουν όλοι απάνω σου και όποιος προλάβει. Εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι να μην μπεις πουθενά σε κανένα τίποτα. Εσύ τι έκανες? Πήρα μια καλή αύξηση. Σιγά μη χάσουνε, τόσα κερδίζουν. Καλά έκανες και ήρθες. Νότα μου, είμαστε καλοί φίλοι. Έπρεπε να σε ξυπνήσω. Πρόσεχε κάτι όμως. Σε ρίχνουνε. Γι' αυτό θα κατέβεις Αθήνα. Όχι μόνο γι' αυτό. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε κινηματογράφος, ούτε θέατρο. Δεν έχουμε πιο να μιλήσω. Έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να φύγω όμως τώρα. Μια που έκανες τόσο δρόμο, γιατί δεν κάθεσαι λιγάκι να δεις και το χωριό? Εντάξει. Άμα είναι για λιγάκι, θα κάτσω. Τι να γίνει ο τρέλος Δάντης? Α, καταφωνεί. Εσύ έλειπες. Ξέρεις πόσα σκουλίκια έβγαλα από το βουρκάρι? Γι' αυτό μου ρε σε χάσαμε. Όχι. Θα πάω για ψάρεμα. Με κίνη. Μου το πει. Κόψε τις βλακίες ρε βλάκα. Δεν λέω ψέματα. Αλήθεια λέω. Δεν σε σορκίζομαι. Τωμά, πολλά λέει. Φτιάξω καφέ. Άμα είναι με αλάτι χαίρεται. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Πώς να μου φανεί, ρε Νότα μου. Πολύ ερημιά εδώ. Πάντως εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω ούτε δύο μέρες. Γραφικό και ήρεμο όμως. Δεν μου λες, καφέ που πίνουν εδώ? Στο καφενεδάκι στην πλατεία. Πάμε. Οι κοσάρες. Πάλι Μαρς το χάσε, συμπέθερε. Ξύπνα ρε! Ήρθε ρε! Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Παρακαλώ δύο καφεδάκια. Πώς το πίνετε? Μέτριο, Δύο μέτριους. Με τα χαράς. Στάθη, εδώ είσαι? Εδώ είμαι. Τον ξέρω τον κύριο. Όλους τους ξέρεις εσύ. Δεν θυμάσαι που τον φύλαγα? Με φύλαγε? Τι λέει αυτός με? Με κανέναν ανώμαλο θα με μπερδεύει. Τα καπεδάκια σας. Α, ωραία. Μην το συνορίζεσαι. Βλαμμένος είναι, δεν ξέρει τι λέει. Εγώ είμαι βλαμμένος. Δεν θυμάσαι που την άλλη φορά τον φιλούσες στην τηλεόραση? Δηλαδή εσύ όποιον βλέπεις στην τηλεόραση, άντε ορμάς πάνω στο γυαλί και τον φυλάς? Όχι, όχι, όχι. Εσύ, πες τον κύριο, ποια φιλούσες με κλειστά μάτια στο γυαλί πριν βγει ο κύριος? Εσύ, είναι μπροστά η κοπέλα εδώ πέρα, θα θυμώσει.
Έλα, πες μου. Άντε τώρα μην πω ποιος έσκησε τη φωτογραφία, έτσι! Α, ώστε αυτός είναι ο Θανάσης, ε! Τι λες για μένα, μωρέ μπουταλά! Αν θα σε ενοχλεί να τον διώξουμε! Καθόλου, ίσα ίσα. Είναι τόσο καλό και φιλότιμο παιδί. Φέρε ένα καφεδάκι στο φίλο μας. Εγώ κερνάω. Σε παρακαλώ, Στάθη, τι πας να κάνεις. Έχω χρήματα. Σήμερα το πρωί πούλησα δολώματα στον Κυρσάβα και πήρα λεφτά. Να ορίστε, έχω. Άσε, δεν χρειάζεται. Τι θα πείτε, χρειάζεται, θα πληρώσουμε. Στο χωριό μας δεν περνάνε τα λεφτά σας. Ναι, έχουν έρθει από μακριά τα δικά σας. Ενώ τα δικά μας είναι εδώ. Μα δεν είναι σωστό. Πρώτη φορά έρχεστε. Ναι, για να δω μια καλή μου φίλη. Θα μείνεις μέρες. Μπα, αύριο το πρωί φεύγω. Εμείς θα πάμε για ψάρεμα όμως. Δεν τα είπαμε. Θα έρθω πρωί-πρωί να σε πάρω. Όχι, δεν ξυπνάω τόσο πρωί. Μεσημεράκι θα έρθεις. Μεσημέρι θες. Εντάξει, μεσημέρι θα έρθω. Αλλά το μεσημέρι όμως τα ψάρια δεν τσιμπάνε. Έχουν χορτάσει. Δεν πειράζει. Όσα πιάσουμε. Τάβλη έπαιζες πριν. Και τάβλη ξέρω και χαρτιά ξέρω, αλλά δεν τους παίζω, είναι ζαβολιάριδες. Δεν έχει σημασία, εσύ πάντως προσφέρθηκες να πληρώσεις. Γι' αυτό και εγώ όταν θα έρθεις στην Αθήνα δεν θα σε αφήσω να πληρώσεις. Μου λέτε, είναι μεγάλο χωριό η Αθήνα. Δεν έχεις πάει, ε. Άμα θα έρθω μπορώ να σας βρω. Λοιπόν, άμα ρωτήσεις πού είναι το κέντρο πρωτοτυπία, το ξέρουν όλοι. Πού να κατέβω εκεί κάτω. Λοιπόν, Νότα, πάμε σιγά σιγά. Θες επιτόμαστε την κουρασία. Δεν λες τίποτα. Ελπίζω να μου έχει ετοιμάσει το δωμάτιο αυτή. Η Πασιόν της Αρεστέας, ε. Ναι. Μήπως έχει κι άλλο το χωριό μας, ρε. Και μην ξεχάσεις τον καφέ του φίλου μας. Άμα φύγετε θα μου βάλουν αλάτι. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για το κέρασμα, ε. Στο καλό. Γεια σας. Δεν κάνει τίποτα, μην το συζητάς. Χαρά στο πράγμα. Στο καλό. Γεια σας. Είδες ένα παιδαρά που έχει. Γιατί εμένα με έχεις δει γυμνού. Α, βλέπω και φιλίες, ε. Το Στάθη, ε. Όλο το χωριό τον πειράζει και τον εκμεταλλεύεται από ό,τι κατάλαβα. Έτσι είναι μόνο. Κάθε χωριό έχει τον τρελό του. Κι αν δεν έχει, το φτιάχνει. Πες το ψέματα. Λίγο η καρπαζιά, λίγο το δούλεμα, τι νομίζεις. Πολύ θέλει ο άνθρωπος να τον στρίψει. Κρίμα, γιατί είναι πεντάρφανο. Και μιλά λογικά. Δίνει έξυπνες απαντήσεις. Απλώς έχει μια αγνότητα. Μπορεί να είναι και έτσι. Εσύ όμως, όταν σκέψου τα δικά σου, να πατήσεις πόδι. Μην κάνεις βήμα πίσω από τις ζητήσεις. Μόνο έτσι θα δικαιωθείς. Πρόσεξε καλά όμως, μην αρχίσεις παζάρια μαζί τους, γιατί πάει σε ρίξανε. Όχι. Αυτή τη φορά το έχω πάρει απόφαση. Είδατε! Ψέματα σας έλεγα! Μπα και φιλίες, ε! Έχεις τον γούστο σου, μωρέ! Θα πάμε για ψάρεμα. Μην πας να την ξυπνήσεις πρωί-πρωί με την κάψα που έχεις, ε! Μεσημέρι! Μόνο που δεν θα τσιμπάνε τα ψάρια. Δεν πειράζει, σύμπαση κανένα μεζεδάκι. Μάντε! Τι την παίρνω στην κοπέλα, έτσι! Για κοίτα που αρπάχτηκε ο τρελός. Είμαστε φίλοι, δεν το άκουσες! Φίλοι, κύριοι! Τόσο πρωί, λες να ήρθε για ψάρεμα, τον αφιλότιμο, μεσημεράκι το είπα. Τα κατάφερα να σε βρω. Ο κύριος Μπύρο, τόσο πρωί. Σχεδόν όλη νύχτα ταξίδευα. Έχεις ησυχία εδώ. Ναι, απόλυτη. Μόνο που δεν έχω καμινέτα να σου φτιάξω καφέ. Α, δεν πειράζει. Ήπια στο προηγούμενο χωριό. Ξέρεις, όπως είχαμε υποσχεθεί, έφερα το συμβόλαιο. Και κάτι άλλο. Σε έχουμε παραγγείλει μια τεράστια φωτεινή επιγραφή με το όνομά σου. Είναι το κάτι άλλο. Βέβαια. Μετά το χρυσό δίσκο. Ποιος το είπε? Γιατί ψέματα είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά μόλις τώρα το μάθαμε κι εμείς. Να. Βάλε εδώ την υπογραφή σου. Να του ρίξω μια ματιά πρώτα. Μα τυπικά είναι. Άμπα, ούτε μια αυξησούλα. Ξέρεις, μπορώ να σου δώσω κάτι παραπάνω. Ένα 10%. Αναλαμβάνω εγώ τον Ισάκ. Δεν ζήτησε ελεημοσύνη. Άντε, να το κάνουμε 15%. Να, έλα, βάλε την υπογραφή σου εδώ. Μα και με 15% παραπάνω δεν είναι ούτε τα μισά που παίρνει η Νέλη Γκότζη. Ποιος το είπε? Ένα πουλάκι. Τι δηλαδή, επειδή με φέρατε στο διόλου τη μάνα, δεν θα μάθαινε ότι ο Γρηγόρης Χούχτος παίρνει τα διπλάσια από ό,τι παίρνω εγώ. Και η Ντόρα πωλείται μια μισή φορές περισσότερα.
Για σύγκρινε να δούμε πόσα πρέπει να πάρω εγώ. Ίσως είναι λάθος οι πληροφορίες σου. Τέλος πάντων, με πόσα είσαι ευχαριστημένη? Πολύ φιλικά. Θα πολλαπλασιάσετε επί 5 αυτά τα νούμερα. Καθώς και το πριν. Νότα, παιδί μου, τρελάθηκες. Ούτε δραχμή παρακάτω. Κοίτα να δεις. Θα κλείσει άλλη ο Ισακ. Κι αν σου υποσχεθεί άλλος αυτά που ζητάς, δεν θα στα δώσει. Δεν βγαίνει. Ας κλείσει άλλη. Εξάλλου όλα τα μεγάλα ονόματα είναι κλεισμένα. Πού θα βρει άλλο όνομα ελεύθερο να μετράει τώρα? Νότα, νομίζω κάνεις εκβιασμό. Απλώς. Ζητάω αυτά που πρέπει. Λοιπόν. Κοίταξε. Μέχρι 20% παραπάνω μπορώ να σου δώσω. Από εκεί και πέρα, ό,τι πει το μεγάλο αφεντικό. Ο Ισακ έχει τους περισσότερους πόντους. Καλά. Συνεννοηθείτε και τα ξαναλέμε. Εξάλλου, εγώ δεν βιάζομαι. Τι δεν βιάζεσαι? Σε λίγες μέρες αρχίζουμε. Δεν μου λες, έχει τηλέφωνο εδώ? Ναι, υπάρχει. Πιο κάτω αριστερά υπάρχει ένα παντοπολείο. Έχει τηλέφωνο. Από εκεί τηλεφωνεί όλο το χωριό. Πρέπει να μιλήσω με τον Ισακ. Αμέσως. Ε? Και θα γυρίσω. Πες του ότι δεν κάνω παζάρια. Ούτε φράγκο παρακάτω. Είχε δίκιο λοιπόν ο Τάκης. Ναι. Έλα, Βίρονα. Εντάξει. Τι. Για ξαναπέστο. Τρελαθήκατε, μωρέ. Άρε, Βίρονα, έπρεπε να πάω εγώ. Τι ξέρει. Φαίνεται πως την ανακαλύψανε. Κάπου πατάει αυτή. Μη κάνεις τίποτα. Πάρ' και φέρ' τη γρήγορα σε μένα. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Βιαστείτε. Φαίνεται ότι κάποιος την ανακάλυψε και τη φούντωσε. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Και δεν έχω και ρολόι. Και δεν έχω και ρολόι. Και δεν είναι μεσημέρι. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Ακόμα δεν είναι μεσημέρι. Αμάν, μωρέ τρελέ, απ' τα χαράματα με ρωτάς αν είναι μεσημέρι, όχι. Τώρα είναι. Και γιατί δεν μου τα λέγεις στο σύνορα. Θα με περιμένει η κοπέλα. Άντε. Μεσημέριασε, ε! Άνοιξε! Έφερα τα δολώματα! Έχω και το καλάμι! Πού να πήγε μεσημεριάτικα? Ναι, θα πήγε να φάει. Θα πάω να τη συναντήσω εκεί. Νότα, παιδί μου, παραλογίζεσαι. Ίσα ίσα, είμαι πολύ λογική. Σκέψου το ως αύριο, τώρα είσαι κουρασμένη από το ταξίδι. Σκεφτείτε το κι εσείς. Ωραία, ωραία. Θα ανεβούμε λίγο εμείς, θα πέσεις πολύ εσύ και θα τα βρούμε. Μα γι' αυτά που ζητάω λίγα είναι.
5 φορές απάνω σε πριμ και μεροκάματο. Δεν έχει ξαναγίνει. Ευκαιρία να γίνει τώρα. Σκεφτείτε το. Τι γίνεται τώρα? Τρελάθηκε τελείως. Γιατί έμεινε. Ησύχασε μωρέ, αμάν πια. Τι έπαθε αυτός? Του φύγε το κορίτσι. Όπα, έχουμε και τέτοια. Αφού είχε πει ότι θα πάμε για ψάρεμα. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Λογαριασμό πρέπει να σου δώσει. Δουλές είχε και έφυγε. Εγώ όμως δεν την κορόδεψα. Δεν την κορόδεψα. Αυτή έβαλε εμένα με κορόδεψε. Γιατί έβαλε να με ψέματα μένανε. Στάθη, έλα εδώ. Τι θέλει? Ρε, έλα που σου λέω. Τι θέλει? Τι λίγο μου πέρα τώρα, τι θέλει? Στάθη, οι άντρες άμα τους αφήνει η γυναίκα δεν κλαίνε. Πίνουν ένα κρασάκι και ξεχνάνε. Κωμά, βάλε 2 κουμπίς κρασί. Περίμενα το ψάρεμα. Πάρεις το ένα στο χέρι σου. Μεταλογώ. Ρούφα το με το 1, 2, 3. Όποιος είστε πιο πρώτος. Εντάξει. 1, το χέρι σου. 2, 3. Καίγομαι. Καίγομαι. Εσύ, μην του κάνεις ζημιά το πετρέλαιο. Σώπα μωρέ, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Τον είδες πως έκανε μόλις κατάπιε το πετρέλαιο? Είχα την εντύπωση ότι θα δεχόσουν να τους όρους της. Ούτε να το σκέφτεσαι. Μα τις είπες να το ξανασυζητήσουμε. Κρατάω την πόρτα ανοιχτή, μην πιτώνε σε κανέναν άλλον, δεν καταλαβαίνεις. Πάντως πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί και η εταιρεία μας και το κέντρο μας σε αυτή βασίζονται. Διπλασίασα την προσφορά, τι άλλο να κάνω? Παραπάνω ούτε μονόλευτο. Κι αν κλείσει αλλού. Θα την καταστρέψω. Δεν βγαίνει τίποτα. Εμείς τι κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε άλλη φίρμα όπως δημιουργήσαμε και αυτήν. Αν γινόντουσαν έτσι εύκολα οι φίρμες, θα φυτρώνανε σαν μανιτάρια. Μωρέ, δώσε σε μιαν άλλη αυτά που δώσαμε σε αυτή, μαέστρο, προβολή, τα πάντα, και θα τη δεχτεί ο κόσμος. Δεν ξέρεις τι λες. Και δεν ξέρεις τι λες γιατί έχεις τα νεύρα σου. Γεια σου, μα. Γεια χαρά. Δεν φάει και τρελοστάδες. Άσε ρε Θανάση, κόντεψε να τον ξεβγάλεις με τα αστεία σου. Ο αγροτικός γιατρός ξέρεις τι είπε? Ότι το πετρέλαιο εξατμίζεται από τα πνευμόνια. Και παραλίγο αν τα κάψει, αν δεν προλάβει να το πλύνει το στομάχι. Έλα μωρά, τα παραφουσκώνουν οι γιατροί. Καλά είναι. Δεν μου λες, δεν φάνηκε? Όχι, τι τον θες? Έμαθα πουλάει το στάβλο για να κατέβει στην Αθήνα. Έτσι και του βγάλω το εισιτήριο, θα μου το δώσει εμένα. Αμαρτία, μωρέ, αμαρτία. Ο άνθρωπος δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Τζάμπα θα τον πάρει στο στάβλο. Αν δεν προλάβω, εγώ θα τον πάρει κανένα μπάρμπαστο. Ας έχει το κρίμα αυτός. Σιγά το στάβλο, τι μόρο πως είναι. Και σαν χωράφι να το βάλεις. Δεν μου λες, μπας και ενδιαφέρεις για του λόγου σου. Έχω εγώ πρόβατα. Τι να τον κάνω, μωρέ? Αλλά να, λέω για το άδικο. Πού σε, υπάρχει και Θεός. Θα του δώσω και χαρτζηλίκι, μωρέ. Έλα, βρε Στάθη, πού χάθηκες? Τι λέει που θα έρθω, κοροϊδό είμαι. Μη φοβάσαι. Τωμά, καφέ του Στάθη και μην βάλει κανείς αλάτι μέσα, γιατί θα έχει να κάνει μαζί μου. Έλα κοντά μου. Τι μου κάνεις? Πουλάς το στάβλο. Ναι, αμέ, σήμερα θα έρθει ο μπάρμπας μου ο Διονύσης να τον πάρει. Σε μένα να το δώσει, κακομοίρη μου. Για ένα κομμάτι ψωμί θα στο πάρει. Δηλαδή εσύ θα μου δώσεις 2 κομμάτια ψωμί? Δεν θέλω ούτε ψωμί ούτε έλιες. Στην Αθήνα θέλω να πάω. Λοιπόν, θα σου δώσω κάτι χιλιάρικα, θα σου βγάλω και το εισιτήριο. Λόγω τιμής. Μόλις υπογράψουμε δικά σου. Εντάξει, πάμε να υπογράψουμε. Πρώτα θα πάμε στο συμβολογράφο. Εντάξει, πού είσαι, μην φτιάχνεις καφέ, θα το πιω στην Αθήνα. Δεν λες ψέματα. Είπαμε, μόλις υπογράψεις, δικά σου. Εντάξει, πάμε. Έλα, υπόγραψε, μωρονότα. Τριπλασίασα σχεδόν την προσφορά. Ναι, αλλά εγώ σου ζήτησα 5 φορές παραπάνω. Νότα, το παρακάνεις. Νότα, θα το μετανιώσεις. Κανένας δεν σου δίνει τόσα. Κι ας το υποσχεθεί, δεν θα μπορέσει να στα δώσει. Μα τρελάθηκες! Άσε με, σου λέω, θέλω να τη δω, παιδάκι μου! Μα σου εξήγησα, κυρία Νότα, και δουλειά! Μα σου λέω, εγώ πρέπει να τη δω, ρε κόντρε! Σε παρακαλώ τώρα! Μη μου τραβάς το πουκάμισο, δεν έχω άλλο παλιό! Μη με αναγκάζεσαι, χτυπήσω! Πώς
Τι γίνεται εδώ? Παιδικό, αυτός θέλει να δει άλλον άλλον την κυρία Νότα. Από εταιρεία είναι. Ήρθα. Γιατί μου την έσκασες, ε? Στάθη, πώς βρίσκεσαι εδώ? Πούλησα το Σταύρο. Μου την έσκασες, έτσι? Εννοείς για το ψάρεμα, ε? Μου έτυχε κάποια δουλειά. Ναι, αλλά εγώ όμως πήγα στο ψάρεμα. Εσύ μου την έσκασες, ε? Τι φρούτο είναι αυτός? Το γνώρισα στο χωριό που ήμουνα. Φανατικός θαυμασίμα. Τι θα κάνεις τώρα εδώ? Θα δουλέψω. Ξέρω να αρμέγω, να ποτίζω και να σκάβω. Τι λες, μωρέ, τέτοιες δουλειές ξέρεις? Τέτοιες, κι άμα θέλετε κανένα καλό δουλευτή, εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Τι λες, μωρέ, εδώ έχουμε άλλες δουλειές. Ό,τι να είναι, μόνο μια γωνιά για να κοιμάμαι και ένα πιάτο φαΐ. Ρηχό πιατάκι, δεν πειράζει. Φαΐ να σου δώσω όσο θέλεις. Πήγαινε τον μωρέ στην κουζίνα να φάει. Δεν θέλω τσάμπα φαΐ. Να δουλέψω θέλω. Και τι δουλειά να κάνεις? Μήπως για μπράβος? Μπράβος, ε. Τι είναι αυτό, καφές? Όχι. Άμα κανένας πελάτης κάνει φασαρία, θα τον δέρνεις. Εγώ? Άμα είναι άγριος όπως είναι ο Κυρδανάης στο χωριό, αντί να το δέρνω εγώ, θα με δέρνει αυτός. Όχι. Και τι να γίνεις, τραγουδιστής? Όχι. Γιατί μια φορά που έψαλα στην εκκλησία, φύγαν όλοι. Και ο παπάς. Και η εκκλησία. Και από πίσω ακολουθούσε η καμπάνα. Νταν, 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 νταν. Να πουλάω λουλούδια, το έχω δει στην τηλεβίζη. Τι λες, μωρέ? Ναι. Λουλουδού θες να γίνεις? Όχι, λουλουδάς. Πάρτε καλές ματσουράνες. Έχω καλές ματσουράνες. Αλήθεια, δεν μπορεί να βοηθάς τα ψώνια? Α, ναι, μπορώ να γίνω πρώτος ψωνιστής. Και εγώ να σας ψωνίζω. Ωραία. Πάρ' τον μέσα να φάει, να τερλικώσει και ύστερα τα λέμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν μου λες, πού το ξετρύπωσες αυτόν? Γνωριμίες στο χωριό, ε? Είναι τόσο καλός, τόσο αγνός, που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα τον βοηθήσω τον προστατευόμενό σου. Και μια και είχαμε αυτή την ωραία παρένθεση, τώρα μπορούμε να υπογράψουμε. Ωραία. Ώστε συμφωνείτε, λοιπόν. Ανεβήκαμε εμείς λίγο, θα κατέβεις και εσύ πολύ και θα τα βρούμε. Δεν είπαμε ότι δεν παζαρεύω. Είναι η τελευταία σου λέξη? Η πρώτη και η τελευταία. Νότα, εσύ τον διάλεξες αυτό το δρόμο, το δύσβατο. Εγώ, ό,τι είχα να πω, το είπα. Κι εγώ. Γεια σας. Τι είναι αυτά που κάνεις? Θα μου διαλύσεις το μαγαζί? Όχι το μαγαζί σου, το μαγαζί μας. Αλλά έννοια σου και δε θα το διαλύσω. Μα... Τι έγινε, Νότα? Ανέβασε κι άλλη την προσφορά. Αλλά είμαστε ακόμα μακριά. Μη φοβάσαι. Κάθε φορά θα πλησιάζεται και περισσότερο. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Έλα, πάμε. Πήγε λοιπόν το στοίχημα. Αφού γράψαμε και υπογράψαμε. Και όταν λέμε οποιονδήποτε, εννοούμε οποιονδήποτε. Ότι είναι γραμμένο. Επειδή το έχεις χαμένο το στοίχημα από τώρα και επειδή θέλω να πιάνω κορόιδια τους άλλους, αν θέλεις το σκίζουμε. Α, ξέρεις ότι θα χάσεις και κολώνεις. Να σου διαβάζω τι υπογράψαμε? Δεν είναι ανάγκη. Δύο λέξεις είναι. Αναλαμβάνω να κάνω φίρμα όποιο άτομο μου υποδείξει ο Βίρονας. Ας είναι και κούτσουρο. Χαρά στο κουράγιο σου. Εμείς τα δημιουργούμε τα είδωλα. Ο κόσμος καταναλώνει ό,τι του διαφημίζουμε. Το πείσμα σου θα σε καταστρέψει. Ήρθα! Γεια σου! Δεν με περίμενε αυτή? Άσε μας, ρε παιδάκι μου. Μα θέλω να δουλέψω. Ωραία, πήγαινε μέσα και τα λέμε. Θα με φωνάξετε μετά, ε? Ναι, ναι, θα σε φωνάξω. Μάθε. Τι έγινε? Βρήκα τον άνθρωπο για να κερδίσω το στοίχημα. Πότε? Τώρα δω. Δεν πιστεύω να φύγει και να τον χάσω. Εννοείς το χωρικό της Νότας? Ακριβώς. Μα είπαμε άνθρωπο.
Όχι, ζώο. Μα, έχασες. Είπαμε οποιονδήποτε, ακόμα και κούτσουρο. Ωραία. Φέρ' τον μέσα. Θαύμα, αλλαχείο μου ήρθε. Κοίταξε, δεν θα τον εκομπλεξάρεις, θα του ανεβάσουμε το ηθικό. Ό,τι πεις. Κι αν δεν θέλεις, δεν θα επιμένεις. Όχι, θα σου βρω ακόμα χειρότερο. Αν τι καλό θα έβρισκες εσύ. Πού είσαι, Λεβέντη? Ποιο φωνάζει? Όχι, εσένα θέλω. Έλα. Ποιο είναι ο Λεβέντη? Εσύ. Εγώ. Και τι? Δεν είσαι Λεβέντη και μορφόπεδο? Ποιο είναι μορφόπεδο? Εγώ. Ναι. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι μου έλεγε και ο Κυρδανάσης στο χωριό. Ποιος Θανάσης? Δεν το ξέρεις εσύ. Μου έλεγε Λεβέντη ο μορφόπεδο. Έλα να σου τηγανίσω σηκωτάκι. Και μου φτιάχνε τηγανιτά σφουγγάρια. Δεν είχανε καθόλου γεύση. Πού άνοστα. Τι λαχείο είσαι εσύ. Έλα μέσα που σε θέλει τα αφεντικό. Εμένα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Εγώ δεν θέλω να τρώω τσάπα. Να δουλέψω θέλω. Ναι. Δεν θέλω να τρώω τσάπα. Δουλειά θέλω. Να δω, παιδί. Θέλεις να γίνεις μεγάλος καλλιτέχνης. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να τρώω αντί για σηκωτάκια σφουγγάρια. Όχι. Τι σφουγγάρια λέει αυτός? Μπει τρελός είναι. Το καινούριο μας αστέρι. Μήπως θέλεις να πληρώσεις το στοίχημα? Μην κάνεις άδικα έξοδα. Φυρώνα, μου δίνεις τα νεύρα. Σώτο, σώτο! Τι έγινε, αφεντικό, να το πετάξω έξω? Σιγά ρε παλικαρά μου. Έλα εδώ. Πάρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και θα πας γρήγορα πριν κλείσουνε τα μαγαζιά να τον πάρεις και να τον ντύσεις από την κορφή ως τα νύχια σαν γαμπρό. Και η Νότα θα είναι νύφη. Θα με παντρέψετε. Όχι. Άλλος θα πληρώσει την ύφη. Βιρονά, κόψε τις ηρωνίες. Μετά θα τον πας σε ξενοδοχείο. Εκεί στην Αθηνάς ή στην Πειραιός? Στο διπλανό θα τον πας. Μα είναι ακριβό. Εσύ θα πληρώσεις. Στάσου. Πάρε και λεφτά. Θα τον εντύσεις με γούστο, έτσι? Ναι, με γούστο. Γιατί όμως, γιατί κύριε, γιατί με... Πάμε και να σου πω στον δρόμο. Τι να μου πεις στον δρόμο, κύριε, γιατί με τρεβάτε έτσι? Σας παρακαλώ. Γιατί που με πάει? Τα χάσε ο Φουκαράς. Από τα γύρια στα μεγαλεία. Αλλά αφού υπάρχουν κορόιδα να πετάνε στον πρόντο χρήματα... Βίρονα, εσύ βρήκες αυτόν που ήθελες. Τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Γεγγε. Νούκου γεγγε. Έλα, παιδί μου. Εδώ άφησε με. Μπράβο. Εσύ. Ναι. Ομόρφινες, ε. Ναι. Αλλά κι εγώ, ε, σε έκανα όπως είπε τα αφεντικό, του κουτιού. Γιατί με φέρετε εδώ? Α, για να μην με δει η νύφη πριν το γάμο, ε. Το έχετε κι εσείς εδώ αυτό, ε. Α, δεν ξέρω. Εσύ πάντως εδώ θα μείνεις. Δεν πιστεύω να με διώξουνε. Ποιος θα σε διώξει? Ξέρω εγώ. Μα είναι πληρωμένο για όλο το μήνα. Μην μου πούνε γκο. Μα σε παρακαλώ, το έχω κανονίσει. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάω να δω τι άλλο θέλει τα αφεντικό, έτσι? Πολύ ωραία. Α, πού είσαι? Επειδή το έχω συνήθει. Τι ποπός είναι αυτός? Τσίγκινο σομπρακάκι φοράει. Ποιος είναι? Εγώ, αφεντικό. Μπορώ να σου μιλήσω? Γιατί, τόση ώρα τι κάνεις? Για, πλησίασε.
Με θέλεις, ε? Μόνο σε σένα έχω εμπιστοσύνη. Ε, καλά τώρα, αφεντικό, αφού εγώ είμαι ο άνθρωπός σου. Α, δεν σου είπαμε τον άλλον. Ναι. Τον έντυσα, τον συνιάλιστα, αγνώρισα τον έκανα, ε. Να έφερα και ρέστα. Ωραία. Κράτα τα και θα σου δώσω κι άλλα, αν τα καταφέρεις. Αφού ξέρεις, αφεντικό, εγώ για σένα και στη φωτιά πέφτω. Μπράβο. Λοιπόν, πριν σε πάρω στο μαγαζί, ήσουν αδιαρρήκτης, έτσι. Ο πρώτος. Όχι να τον πενευτώ, δηλαδή. Μπράβο. Θα πάρεις αυτά και θα τα πας στο σπίτι της Νότας. Έτσι, θα τα ακουμπήσεις κάπου και στο πρώτο τηλέφωνο που θα βρεις θα με πάρεις να μου πεις τι έγινε και τσιμουδιά. Ούτε στο Βύρονα, ούτε σε κανέναν. Εντάξει, αφεντικό. Βασίσου πάνω μου. Θα βεβαιωθείς πρώτα ότι δεν είναι μέσα, έτσι. Ε, καλά τώρα, πρωτάρες είμαστε. Ωραίο πράγμα, αφεντικό, ε. Μπράβο. Πού το βρίσκεις? Έννοια σου και δεν θα σου λείψει. Να σε μάθω εγώ τώρα, κυρία Νότα, αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τον Ισακ. Σήμερα δεν πήρανε τηλέφωνο. Λες τα κλείσανε άλλοι. Ξέρεις καμιά φίρμα της προκοπής να είναι ελεύθερη? Έχεις δίκιο. Μην ανησυχείς, Νότα. Θα κερδίσεις. Το έχεις πάρει ζεστά το θέμα μου, ε. Λογικό δεν είναι? Αφού κάθε φορά που πάω να τη ζητήσω κάτι παραπάνω, ξέρεις τι μου λέει το αφεντικό? Βρε εδώ κοτζά Νότα, αυγέρι και κοίτα τι παίρνει. Εσύ πώς τολμάς, ρε. Είναι και αυτό. Να είσαι σίγουρη, σήμερα, αύριο θα σε πάρουν τηλέφωνο. Θα δεις. Αστυνομία εκεί. Έχω μια πληροφορία. Δεν έχει σημασία ποιος είμαι. Την πληροφορία μπορείτε να την ελέγξετε. Αν πάτε στο σπίτι της Βεντέτας, της Νότας, της Αυγέρη, θα βγάλετε λαβράκι. Πως εντυπιάσαν τη μεγάλη βεντέτα μας, ε! Το γράφει εδώ. Έπεσε καρφωτή από ανώνυμο τηλεφώνημα. Βρήκανε, λέει, πολύ πράγμα και ζυγαριά ακριβίας. Εμπόριο ναρκωτικών που λένε. Γι' αυτό κρυβότανε στο χωριό μας η Νότα Αυγέρη. Και ο τρελοστάτης πήγε να τη βρει. Μην τον μπλέξουν τον άμερο, ρε. Μπα, και δικαστήριο να του κάνουν, θα τον αθωώσουν λόγω βλακείας. Κλείνουνε φυλακή τους τρελούς. Μωρέ, αυτά τα μούτρα μπορεί να τους σκοτώσουν κιόλα και να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Έτσι έκανα στο χωριό, τα μάζευα τα πρόσβατα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το μαγαζί είναι σοβαρό. Mm. Έτσι, γλυκά και όμορφα. Mm. Άντε να σε ακούσω τώρα. Στεφανάκο μου, δώσε το ακόρντο χρυσό μου. Έλα. Είμαι άντρα! Όχι! 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 Σταμάτα! Σταμάτα! Δολοφόνε! Σταμάτα να σε πνίξω! Να σε ανοίξω το κεφάλι! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Πάμε! Δεν αντέχω! Έτσι θα σε πνίξω! Δεν μπορώ! Να σε... Όχι! Δολοφόνος είναι! Δολοφόνος! Αμωρή τρελή! Είναι τρελή! Ή το νομίζω! Αυτό να έπρεπε να τον δείρω εγώ! Τι είναι, μαέστρο! Φόνος, έγκλημα, σκοτώθηκε! Τι λες, βρε! Σκότωσες τον τρελό! Όχι, καλέ, αυτό σκότωσε το τραγούδι μου. Τι φάλτσο είναι αυτό, Χριστούλη μου, τι φάλτσο είναι! Τραγούδι για να γίνει σου ξέ και αυτό το λέει σαν να ψάλει Τούρκος παπάς το Χριστός Ανέστη, πανέ. Γι' αυτό σε πληρώνω, για να τον κάνεις τραγουδιστή, να τραγουδάει σαν αηδόνι. Αηδόνι, αηδόνι αυτός, κρα, 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 κοράκι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι μεθαύριο αλλάζουμε πρόγραμμα? Να σου πω, να φέρω ένα καινούργιο τραγουδιστή που είναι και έτοιμος, φτιαγμένος με δικό του ρεπερτουάρ. Τι? Ρεπερτόριο. Ναι, αυτό. Βρε, εσύ τρελάθηκες. Άλλο διαφημίζουμε και άλλο θα παρουσιάσουμε. Μα αυτός είναι έτοιμος. Τα ξέρει τα τραγούδια του. Είναι φτιαγμένος. Έχω φέρει και μια κασέτα. Κασέτα, είπες. Ναι. Θέλετε να το ακούσετε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε το. Καλά το σκέφτηκε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους άλλους τους
πάλι ανθρώπου. Καλέ, δεν είναι γλύκα ο μικρός. Είναι μια φωνάρα δηλαδή, μπάσα. Για πάμε μέσα. Κάτι σκέφτηκα. Στάσου, να βγάλω την πρίζα. Μουα. Μουα. Τι γίνεται εδώ, ε? Πες αυτινής, αυτούνου, όταν κάνουμε πλάκα να μην θυμώνει. Δεν κάνουμε πλάκα, σοβαρά κάνουμε. Για κοίταξε, μην εκτεθούμε στον κόσμο. Μα, θα έρθει και ο κόσμος εδώ. Τι είμαι, κάνα μαμούνι για να γελάσουνε. Εμείς και εμείς να είμαστε, να γελάσουμε. Θα κάνεις αυτό που σου λέω και θα πεις και ένα τραγούδι. Ναι, αλλά όταν τραγουδάω εγώ θυμώνει αυτή. Αυτός. Πολύ καλά. Αφού θέλετε να τραγουδήσει, ας τραγουδήσει. Ωχ, θα τραγουδήσει πάλι. Βάλτο στην πρίζα. Ευχαρίστως. Και εσύ πρόσεχε. Σε πρόσεχε. Σε σένα το λέω. Σε σένα το λέω. Θα ακούς το τραγούδι και θα ανοιγοκλίνεις το στόμα σου και θα κάνεις ότι τραγουδάς. Α, ωραίο αστείο. Αυτό μ' αρέσει. Και ποιος θα τραγουδάς. Α, εσύ θα τραγουδάς για μένα, ε. Έλα, συγκεντρώσου. Μαέστρο. Καλά, Θεός, αλλά να κάνει ανθρώπους άλλους τους κανένα. Πρόσεχε, παράθεμα σε γλάρε. Μα αφού δεν ξέρω τα λόγια, να τα μάθω πρώτα. Άμα μαζευτεί κόσμος, έχω γκο. Μαέστρο, θα ξενυχτήσετε το βράδυ στις πρόβες, να γίνει ξεφτέρι αυτός. Πού πάτε, μη με αφήνετε μόνο, μόνο. Είπαμε, να τον εκάνεις τραγουδιστή τον ίδιο, όχι και να τον τουμπλάρεις. Το συμφωνητικό γράφει να τον εκάνω φίρμα. Διάβασέ το. Ζαβολιά εσύ, ζαβολιά κι εγώ. Όχι να χάσω και το στοίχημα. Χάνω. Πάμε δυνατό. Όνειρο βλέπω. Αυτή η φωτογραφία τι γυρεύει ακόμα εδώ? Είδες κανένα νέο από τον Τάκη? Γεια σας. Τι έγινες εσύ? Στον ανακριτή ήμουνα, κύριε Σάκ. Με ρώτα γιατί ξέρω. Εγώ βέβαια του είπα, δεν έχω ιδέα. Μόνο τώρα τελευταία ότι η Νότα είχε μανία με τα λεφτά, ότι ζήταγε υπέρον κακασέ και τέτοια. Είπα κι εγώ, μας εγκατέλειψε ο Τάκης. Εγώ έχω συμβόλαιο. Είμαι συνεπής, κύριε Σάκ. Δηλαδή, απορώ πώς το υποθέσατε. Είπαμε επειδή χάσαμε την Νότα. Και τι δουλειά έχω εγώ με την Νότα? Όπως τα έκανε η Νότα, ας τα ξεπλέξει η Νότα. Αλήθεια, τι είδα σήμερα στις αφίσες στον δρόμο? Καλά, αυτός δεν είναι ο Χαζούλης από το χωριό? Θα σου εξηγήσω. Εσύ κοίταξε να τον παρουσιάσει σωστά, να αναπιάσουμε τον κόσμο, έτσι. Και το όνομά του, κύριε Σάκ, τώρα. Στάθης Μπιρμπιτσόλης. Μα για όνομα το Θεού, είναι όνομα για καλλιτέχνη αυτό? Από μας εξαρτάται να το καταπιούνε κι αυτό. Τα μυαλά σου και μια λίρα. Εσύ μόκο. Ρε εσύ, θα μας τρελάνουν εφημερίδες. Εάν δεν είχε τη φωτογραφία του, θα έλεγα ότι είναι άλλο Στάθης Μπιρμπιτσόλης. Και σολουπουμένος, άνθρωπος έγινε στην Αθήνα μέσα σε λίγες μέρες. Άκου τη γράφει. Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και δεν μπορώ να το πιστέψω στα μάτια μου.
Το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαγλαμαδής εμφανίζεται απόψε στο κέντρο πρωτοτυπία και προβλέπεται να χαλάσει κόσμο. Λέτε να είναι καμιά πλάκα, ρε, να τον έχουν πάρει χαμπάρι και εκεί. Μα σε τόσες εφημερίδες πλάκα. Άρα να ήμουν στο κέντρο να τον έβλεπα με τα μάτια μου. Φίλοι μου, έφτασα η στιγμή που όλοι σας περιμένατε. Το νέο Αηδόνι. Το νέο Αηδόνι της μεγάλης εταιρείας δίσκων Μπαγλαμαδής. Η νέα φωνή που θα κυριαρχήσει στο πεντάγραμμο. Εσείς λοιπόν έχετε την τύχη να είστε οι πρώτοι που θα γευτούν τη μαγευτική αυτή φωνή. Ας υποδεχτούμε λοιπόν όλοι τον Στάθη Μπιρμπιτσόλη. Ας με κάτω, γιατί δεν με αφήνει η κάτω. Αυτοί πιο χειροκροτούν, ε. Εσένα, Στάθη μου, εσένα. Εμένα. Εσένα. Εμένα χειροκροτάτε. Εσένα, ρε, χειροκροτάμε. Καλά να πάθετε. Ούξε σου, ρε. Θα σε πνίξω! Εντάξει, θα φας. Εγώ κερνάω, αφού έχω πολλά λεφτά. Πάλι εσύ. Κάτσε, δεν είσαι ο μόνος φίλος εδώ πέρα. Μωρέ, οι άλλοι συναδελφοί σου είναι ακατάδεκτοι. Σημασία δεν δίνουν στο φτωχό λαό. Ενώ εσύ, εσύ είσαι άλλο πράγμα. Εσύ είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος με όμικρον κεφαλαίο. Και εσύ είσαι με αυτό το «ο» που είπες, το... Μωρέ, στους καλούς χαλή να γίνω να μην πατήσουν. Τι να γίνεις? Χαλή. Εσύ? Δεν είσαι καλά. Εσύ κοτρώνε, είσαι και σκοντάφτουνε, ρε. Τι χαλή. Να στη φωτιά να πέσω για πάρτι τους. Θες να δίνω κανέναν? Όχι, άρε. Άλλη φορά που είσαι, όταν θα σε πάω στο χωριό και γνωρίσεις τον Κυρθανάση, τότε ρίχτω. Να το ρίξω, ρε. Άμα είναι κακός άνθρωπος, τον έσχισα. Μπράβο. Καλό άνθρωπο δεν πειράζω. Μια φορά μόνο έκανα κακό σε καλό άνθρωπο και το έχω βάλει στην καρδιά μου. Αλλά δεν το ήξερα. Και ποιος είναι αυτός ο καλός ο άνθρωπος που του έκανες κακό? Μήπως τον ξέρω? Η τραγουδίστρια, η Νότα. Εσύ την έβαλες φυλακή, ρε? Καλά, τρελάθηκες, εγώ να την βάλω φυλακή? Κάτσε να πιούμε ένα κρασάκι να σου το εξηγήσω. Αλλά Στάθη, μεταξύ μας, γιατί εμένα η κοπέλα μου εξηγήθηκε πάντα όμορφα. Εντάξει, ένα κρασάκι. Τι ένα, εσύ θέλεις βαρέλι? Φέρτε ένα βαρέλι να μου μιλήσει για την Νότα. Έλα, μίλησε μου. Πάμε να δίνουμε το Θανάση να συνέλθω. Γράψε το Θανάση για να συνέλθεις και μίλα μου για την Νότα. Σκίζει ο Στάθης. Όλες οι εφημερίδες γράφουν για αυτόν. Και από μέρες, λέει, πρέπει να κλείσουν τραπέζια για να τον δούνε. Και ακριβοπληρώνουν μάλιστα για να γελάσουν με τα αστεία του. Και να σκεφτείς ότι εμείς γελάγαμε τσάπα με το Στάθη όποτε θέλαμε. Αναζητιέται, μωρέ. Πάμε ούτε Αθήνα. Και δεν πάμε ούτε. Βάζω τα μάξι, βάζετε τη βενζίνα. Θα βρούμε όμως τραπέζια. Γι' αυτό θα καθαρίσει το πατριωτάκι μας ο Στάθης. Πάμε τ' αύριο. Άμα σου λέω εγώ κάτι, κύριε δικηγόρε μου, να με πιστεύετε. Ναι. Να μη σας νοιάζει που τα ξέρω. Εσείς θα πάρετε ένα αστιφύλακα να εξετάσετε την πόρτα. Θα δείτε στην κλειδαριά κάτι σημάδια. Τι? Ναι, παιδί μου, σαν αυτά που... με το τρυπάνι. Ναι. Οι κύριοι άνοιξαν την πόρτα, εμπήκαν μέσα και έβαλαν όλα αυτά τα κακά πράγματα για να εκθέσουν και να ενοχοποιήσουν την Νότα μας. Ναι, που δεν ξέρω. Μου τα είπε ο φίλος μου ο Σώτος. Όχι και το επώνυμο, να τον εκθέσουμε τον άνθρωπο. Εσύ, κύριε δικηγόρε μου, θα πας να το πεις στο δικαστή για να αθωώσουνε την Νότα μας. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Και ξαναδείς, εγώ πληρώνω, εντάξει. Άντε, μπράβο. Ξέρετε, παιδιά, ασύλα, στα κάτω όμως, πολύ,
ξέρετε αν θα έρθει ο Στάθης ο Πυρμπιτσόλης εδώ απόψε. Ναι, με αυτόν περιμένουμε κι εμείς. Έχει πρόβα τώρα. Άμα θέλετε, καθίστε, περιμένετε εκεί. Ευχαριστώ. Θωμά, μπας και δεν έρθει και περιμένουμε αδικά. Αφού σου εξήγησε ο άνθρωπος, θα έρθει, έχει πρόβα. Θα έρθει, μωρέ Θανάση, κάτσε λίγο. Θανάση σε λένε. Ναι, γιατί. Γιατί θα πεθάνεις, ρε, γι' αυτό. Θα πεθάνω, γιατί θα πεθάνω. Δεν παράζεις το να πας, ρε. Ησυχία, έλα. Είπαμε, ησυχία, έλα, χοντρέ, έλα, Καλά που ήρθατε, κύριε, γιατί αυτός. Ρε εσύ, ο Στάθης. Ρε, σε πέρασα και άνθρωπο, ρε. Τι έγινε, ρε, με επιθυμήσατε, Ήρθαμε να σε καμαρώσουμε κι εμείς, μωρέ. Αν ήρθατε για χθες, είναι αργά. Αν ήρθατε για σήμερα, είναι πολύ νωρίς. Να κλείσουμε τραπέζι για το βράδυ. Άσε το κανονίσω εγώ. Κρασάκι, έτσι. Ναι, μπράβο. Κρασάκι. Φέρε στα παιδιά κρασάκι. Να σου πω. Στο Θανάση πετρέλαιο. Δεν μου λες, ρε Στάθη. Γιατί εδώ μέσα, μα λες το όνομα Θανάσης, αγριεύουνε. Εσύ πάλι τι το θες και το λες. Μην το λες. Γιατί το λες. Μυστήρια πράγματα. Τέλος πάντων, αγνώρισες έγινε, Στάθη. Πού σου. Μη φτύνεις έτσι. Εντάξει. Να και τα κρασάκια μας. Δεν μου λες. Ποια είναι του κύριε Θανάση. Αυτό. Ποιο αυτό, ρε. Αυτό. Να το προσέχουμε το Θανάση μας. Θανάση μου. Ναι, αγόρι μου. Άντε. Καλώς ήρθατε. Καλώς με βρήκατε, άντε στην υγειά μας. Εβίβα μας. Εβίβα μας. Υγειά μας, παιδιά, στην υγειά μας. Παναγιά μου, τι είναι αυτό, ρε. Α, δεν το σηκώνει το κρασί νηστικός μου, φαίνεται. Τι κρασί, πετρέλα μου έβαλες να παγάσα. Ξέρεις τι μπορώ να πάθω με αυτό. Εγώ το ξέρω, μάθε το κι εσύ τώρα. Τώρα είμαστε πάτσι, εντάξει. Άντε, καθίστε, άντε. Θανάση, στο χρωστούσε. Καλά που δεν το κατάπια όλο να μετρέχετε σε γιατρούς. Λοιπόν, Σταθάκι μου, σίγουρα τραπέζι για το βράδυ. Βρε, καθίστε τώρα που το βρήκατε. Άμα θα έρθετε αργότερα μπορεί να είναι γεμάτο. Να μην έρχεται θέση τώρα, τι λέμε. Κύριε Θανάση, πού είσαι. Από μεζεδάκια θα καθαρίσω εγώ. Έχουμε κάτι βατραχοπέδιλα. Μούρλια. Κύριε Στάθη. Ορίστε. Δεν θα κάνατε πρόβα. Μετά. Εσείς να κάνετε πρόβα να τα μάθετε καλά. Δεν θέλω λάθη. Εντάξει, κύριε Στάθη. Όπως θέλετε. Α, μπράβο. Άντε, στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Πήρα το πετρέλαιο. Δικό σου είναι, ρε Θανάση. Μην κάνουμε λάθη. Άντε, στην υγειά σας. Μα είσαι τόσο μαλάκας που το ξαναήπιες. Πολύ ξύπνησε αυτός ο χωρικός. Γιατί, δεν υπογράφει το συμβόλαιο. Όχι. Θέλει, λέει, πρώτα να ρωτήσει πόσα πρέπει να πάρει. Και κάτι τέτοια μου λέγε. Αν ρωτήσει, τον χάσαμε. Τον έχουμε χωρίς συμβόλαιο. Έννοια σου και κάτι θα σκεφτώ να τον κάνω να υπογράψει χωρίς να το καταλάβει. Κοίτα, μην χάσουμε το καινούργιο του νούμερο. Πάντως εσύ το στοίχημα το έχασες. Είπαμε να καθιερωθεί πρώτα, έτσι. Όχι τώρα που ο κόσμος είναι επηρεασμένος από τη διαφήμιση. Έλα, πάμε τώρα μέσα να τον απολαύσουμε. Πάμε. Τόπο κανιάκα! Πώς το είπες αυτό? Τόπο κανιάκα, παιδί μου, τόπο κανιάκα! Ποια νιάτα, άνθρωπε μου, ποια νιάτα? Νιάτα με κάτασπρα μαλλιά. Μην τα βλέπει τώρα, αύριο να τα δείτε. Γιατί θα τα βάψεις? Ναι, για να περνάει η μπογιά μου. Εγώ τώρα θα πάω να παντρευτώ. Άντε, μπράβο. Η ώρα η καλή. Δεν μου λες... Καλυστώ. Καμιά γιαγιούλα παίρνεις, καμιά γιαγιούλα. Όχι. Ακουγιαγιούλα, όχι. Μια συμμαθήτρια της εγγονής. Τι λες. Τι λες, βρε, αθέοφοβε. Τόσο μικρή θα πάρεις. Γιατί, δηλαδή, τόσα που γίνονται, οι άλλοι που παίρνουν μικρές, άντε μην αρχίσω να λέω ονόματα τώρα.
Άντε! Άντε! Δεν μου λες κάτι, παππού. Τώρα πού πας, στην εκκλησία? Όχι. Τώρα πάω να κάνω κατάλα σε μια μικρή που παντρεύτηκε ένα μεγάλο. Και τι θα της πεις? Αυτό είναι μυστικό. Να μην κενιάζει, εγώ θα το πω. Καλά. Κράτα το μυστικό σου τότε. Μαέστρο, πάμε! Ένα, δύο, τρία. Κάτι παλικάρια από τον καιρό πάνω κάτω του Καραϊσκάκη δεν αφήνουν γλέντι κέντρο και χορό και ταράζουνε το ουλισκάκι κι όλη νύχτα τρέχουνε στα κέντρα για δίπλο πενιά και για ντάμα έχουνε μικρούλα μορφωνιά κι όλη νύχτα τρέχουνε στα κέντρα για δίπλο πενιά και για ντάμα έχουνε μικρούλα μορφωνιά. Ποιος μπορεί να πει όταν ούτε νέος δεν τα φτάνει κάτι παλικάρια από τα καπί και από την έμποση του Μακρυγιάννη κάθε βράδυ τρέχουνε στα κέντρα για δίπλο πενιά και για ντάμα έχουνε μικρούλα μορφωνιά κάθε βράδυ τρέχουνε στα κέντρα για δίπλο πενιά και για ντάμα έχουνε μικρούλα μορφωνιά. Αθώθηκε στο εφετείο, κύριε. Και μάλιστα πανηγυρικά. Τι να την κάνεις, τώρα είναι στημένη λεμονόκουπα. Ναι. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Τώρα πάει για σένα, έλεγαμε. Κάτσε. Ναι. Ο δικηγόρος μου βρήκε κάτι καινούργια στοιχεία και απέδειξε την αθωότητά μου. Μπράβο. Χαίρομαι. Και πώς από εδώ? Να, σκέφτηκα μήπως θέλετε να ξανασυζητήσουμε την προσφορά. Λυπάμαι, Νότα, παιδί μου, αλλά έχω καλύψει το πρόγραμμα. Καταλαβαίνω. Και αν δεχόμουν με τους αρχικούς όρους? Δεν μας ενδιαφέρει. Βλέπεις, η ξεροκεφαλιά δεν βγαίνει σε καλό. Όπως νομίζετε. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Παρακαλούμε. Εγώ λέω να ξαναδοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Ας την απονέσει λίγο ακόμα. Νότα. Νότα, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που ξέμπλαξες. Εγώ όμως δεν χαίρομαι καθόλου για την κατάθεσή σου στον ανακριτή. Γιατί, Βρανότα, τι είπα εγώ? Όλα αυτά για την απληστία μου και για τα λεφτά. Τα εκμεταλλεύτηκε καλά ο εισαγγελέας. Νότα μου, εγώ τι ήξερα είπα. Νότα! 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 Ουχ! Αφήστε με, κύριε. Δεσποινής! Αφήστε με. Δεσποινής, παλιά ήσουν καλή μαζί μου, ε. Φαίνεται τότε με προτιμούσες να είμαι του Κλότσου και του Μπάτσου, ε. Να κοιμάμαι στο στάβλο, ε, και να με κοροϊδεύουν όλοι. Στάθη! Ε! Πώς άλλαξες έτσι, ε? Στέλνω να σε καμαρώσω. Τέλειος. Μην με ματιάξεις. Λοιπόν, τώρα που σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Θα τραγουδάμε μαζί στο κέντρο, έτσι. Άσε, εγώ ξόφλησα πια. Έλα που ξόφλησες τώρα, υπάρχει δεύτερη σαν και σένα, μωρέ. Άκου που σου λέω, όλες οι πόρτες κλείσανε για μένα. Άσε που τόσο καιρό χωρίς να φροντίζω τη φωνή μου, έχει τα χάλια της. Γιατί δεν τη φρόντισες? Προφυλακισμένη, πώς. Έλα, ρε παιδί μου, έλα, πάμε. Πάμε να μου τα πεις τώρα που σε βρήκα. Εγώ δεν σε αφήνω με τίποτα. Καριέρα φυλακή, ε. Ευτυχώς που βρήκε στοιχείο δικηγόρος μου και με γλίτωσε. Πολύ έξυπνος. Ας μην του τηλεφωνούσα εγώ για τα σημάδια στην πόρτα και σου έλεγα εγώ. Στάθη, πού ξέρεις για το τηλεφώνημα στο δικηγόρο μου? Εγώ? Ναι. Δεν το είπε, αφού το είπε. Μόνο σε μένα, εμπιστευτικά.
Ούτε στο δικαστήριο ανέφερε τίποτα, ούτε καμιά εφημερίδα το έγραψε. Εσύ που το έμαθες? Κοίτα, εγώ έχω αποκτήσει φίλους. Σέβομαι το μυστικό σου, αλλά καταλαβαίνω ότι εσύ το έκανες. Δεν μου λες, πειράζει? Τι είναι αυτά που λες? Σε σένα χρωστώ την ελευθερία μου και την αποκατάσταση στα μάτια του κόσμου. Εγώ να δεις τι χρωστάω σε σένα. Σε μένα, τι? Αν δεν είχα γνωρίσει εσένα, θα ήμουν ο χαζός του χωριού που κάνει θελήματα και τον κοροϊδεύουνε. Ενώ τώρα... Με τη συμπεριφορά τους, δεν σου αφήναμε να καλύψεις τη δύναμη που έκρυβες μέσα σου. Τώρα τελειώσαν αυτά. Και για σένα τελειώσαν. Για μένα, δυστυχώς. Μπορεί να αθώθηκα, αλλά αυτή η ιστορία μου στοίχησε ηθικά και οικονομικά. Άσε, το ηθικό μέρος θα το ξαναβρεις. Όσο για το χρηματικό, εγώ είμαι εδώ. Τώρα έχω λεφτά. Κι εγώ κάποτε ήμουν άνετη. Αλλά εσύ μου είπες ότι είναι ο νόσος σου. Σου είπε να μην ζητιανεύεις. Είχε δίκιο. Μα εσύ δεν ζητιανεύεις. Εγώ δανεικά στα δίνω. Πριν λίγο που σε συνάντησα, σου είπε ότι έγινες άλλος άνθρωπος. Έκανα λάθος. Είσαι ο ίδιος. Ο γνώστος άνθρωπος που γνώρισε στο χωριό μου. Το άκακο πλάσμα που όταν το χαστούκιζε στο ένα μάγουλο γύρισε χριστιανικά και το άλλο. Κι άμα ο άλλος ήταν κοντός, έσκυβα για να με φτάσει. Γι' αυτό σε έβαλα στην καρδιά μου. Μη μου λες την καρδιά σου, γιατί θα πάθω καρδιοπάθεια. Κι εγώ σε είχα. Από πάντα. Και μάλιστα σε είχα και στο στάβλο. Στους τοίχους. Το στάβλο που πούλησες. Ναι, αλλά τις φωτογραφίες όμως τις κράτησα. Στο καλό σου. Με συγκίνησες. Δεν αλλάζουμε θέμα. Ας μιλήσουμε για τον... ποιον. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο με καλούς όρους? Όχι, δεν έχω υπογράψει τίποτα. Αλλά άμα υπογράψω, όρος πρώτος. Η νότα δίπλα μου και με τα ίδια γράμματα. Μόνο τότε θα υπογράψω. Ναι, θα υπογράψω τότε. Θέλει να παίξει μαζί μου. Ποιος? Το βλαχαδερό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει συμβόλαιο. Καλά. Το βράδυ θα υπογράψει και με όρους εξευτελιστικούς. Δηλαδή? Έστειλα το Σότο να φέρει την Τάνια. Ποια? Αυτή του μπαλέτου? Μάνα είναι σε τέτοια. Κάτσε και θα δεις. Την έφερε, αφεντικό. Μπράβο. Πήγαινε τώρα έξω εσύ. Μάλιστα. Τάνια, χρειάζεσαι παραδάκι, έτσι? Πάντα. Ευκαιρία να αποκτήσεις, αν φανείς έξυπνη. Μέσα είμαι. Λοιπόν, το βράδυ μόλις τελειώσει ο Στάθης το νούμερό του, θα του ζητήσεις αυτόγραφο. Αυτό είναι όλο? Αυτό, αλλά πρόσεξε, θα τον βάλεις να υπογράψει εδώ. Βλέπεις, ακριβώς εδώ. Εδώ που γράφει ο καλλιτέχνης. Α, μπράβο, και μετά θα μου το φέρεις. Τι λες, θα τα καταφέρεις? Αρχίζω κιόλας και εξοδεύω το παραδάκι. Σου έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, το βράδυ πριν από την παράσταση, έλα να σου δώσω το συμβόλαιο. Με τα αφεντικό τα είπαμε. Η περιέργεια βλάπτη. Πήγαινε με σπίτι μου. Θα σε θυμηθώ. Παραραμ. Σαν τρελό φορτηγό. Παραραμ. Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα σπασμένα. Να πέφτει σε μένα. Τόσο. Κοίτα ποιος είναι στην πόρτα. Αν είναι εκείνη, στρώστε χαλί. Σκάσε. Α, καλώς τον κοκαλιάρι. Καλά που σε πρόλαβα, ε. Γιατί, τι έγινε? Τι έγινε? Τα αφεντικά το βράδυ ετοιμάζονται να σου τη σκάσουν. Α, το διάλειμμα. Βεβαίως. Εγώ όμως δεν θέλω να πάθεις κακό, γιατί εσύ είσαι καλός φίλος. Ξέρω. Εσύ είσαι. Ξέρω. Ο άνθρωπος με το κεφαλαίο, ε. Λοιπόν, άκου. Τι? Μην πιάσεις στα χέρια σου το χαρτάκι που θα σου δώσει η Τάνια η μπαλαρίνα. Γιατί, τι θα είναι, υγεία? Βρε, θα τη βάψεις άμα το πιάσεις στα χέρια σου. Σοβαρά? Κάτσε να σου πω τι ετοιμάζονται να σου κάνουν. Για λέγε. Έτοιμα τα συμβόλαια. Έτσι και του πάρει η Τάνια την υπογραφή, τον έχουμε δεμένο χειροπόδαρα. Αρκεί να μην την πατήσουμε πάλι. Υπογράφει τώρα. Α, ωραία. Λοιπόν, το ένα που υπογράφουμε εμείς, άστο το. Το άλλο, μόλις υπογράψει, θα μου το φέρεις, έτσι? Μείνετε ήσυχοι. Άντε, μπράβο. Και εγώ θέλω να πω. Όχι εσύ.
εσύ, όχι εσύ! Κάτσε ρε, κάτσε ρε στους δικούς μας να λάβασουμε ρε. Οι δικοί μας προηγούνται. Μόνο αυτό υπογράψε μου, το άλλο κράτα το εσύ. Στο εδώ. Πίσω. Πίσω. Ένα ταυτόγραφο του αφεντικού. Πολύ ωραία. Ευχαριστή. Έμωρε η κακομοίρα. Έμωρε η κακομοίρα. Τα κατάφερες. Καλά. Τον κρατάω ή δεν τον κρατάω τώρα το χαζό. Δε σκασέ και πες μου αν υπάρχει πιο εξευτελιστικό. Για να πέσεις ξερός. Για να δω. Τι. Τι είναι. Τι είναι. Δες τι ποσόν υπέγραψε. Άμα είναι 4 μηδενικά και βάλεις άλλα 5, πόσα γίνονται ρε? 3 μηδενικά. Μάλιστα. Και 3 μηδενικά. Πολύ ωραία. Και 3 μηδενικά. Ναι. Το βρήκα. Τι? Πολλές τουαλέτες. Να. Ας το λογαριάσω μόνο. Μην λέμε. 3 μηδενικά. Εμένα δεν μου φτάνουν. Εντάξει. Είδες, Βίρονα. Τα είδα, Ισαάκ, τα είδα. Μέτρησες τα μηδενικά πίσω από το ποσόν. Μωρέ, τα μέτρησα. Με αυτά τα χρήματα στο Hollywood θα γυρίσανε 5 υπερπαραγωγές. Να τα δώσουμε, Βίρονα. Εμένα ρωτάς. Τα κόλπα σου. Αχ, να πάμε να το βρούμε το συντομότερο, να του πάρουμε πίσω το συμβόλαιο. Γιατί αλλιώς μας πήρε και μας σήκωσε. Στοπ, θα πούμε ότι έγινε λάθος. Πλαστογραφία. Πάμε, το συντομότερο. Σήκω. Έλα. Ο Στάφης, κύριε. Είναι εδώ. Καλώς τον Στάθη. Βρε το Στάθη. Ξενυχτήσαμε να σε βρούμε. Γι' αυτό έχετε τσίμπλες, ε. Καφεδάκι, ουισκάκι, αναψυκτικό. Ό,τι θέλεις. Κάτι τέτοια μου έλεγε ο κ. Θανάσης όταν ήθελε να μου τη σκάσει. Α, όλα κι όλα. Εγώ δεν είμαι Θανάσης. Είσαι χειρότερος. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Πώς μιλάς έτσι. Ξέρεις, Στάθη, το συμβόλαιο που κρατάς στα χέρια σου είχε γίνει ένα λάθος. Μου το δίνεις, σε παρακαλώ. Α, κοίτα σύμπτωση, το έχει ο δικηγόρος μου. Δικηγόρος? Mm. Ποιος δικηγόρος? Αυτός που αθώωσε τη Νότα. 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 Οχ. Όξεις. Κοίταξε, αρκετά κράτησε το αστείο. Το συμβόλαιο που κρατάς είναι άκυρο. Ναι, αλλά έχει υπογραφές. Τα μηδενικά όμως στο τέλος τα πρόσθεσες εσύ. Ναι, αλλά εσείς όμως το υπογράψατε, το δεχτήκατε. Αυτό λέγεται πλαστογραφία. Δεν με νοιάζει πώς λέγεται. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Κοίταξε. Κοίταξε, δεν σκότωσε τη μύγα. Εγώ δεν παίζω. Τώρα. Παίρνω αμέσως την αστυνομία να σε καταγγείλω για πλαστογραφία. Άμα φωνάξει την αστυνομία, θα πω ότι υπάρχουν κάτι καλοί άνθρωποι που ανοίγουν τα σπίτια και βάζουν κάποια κακά πράγματα και στέλνουν αθώους ανθρώπους στη φυλακή. Ποια κακά πράγματα, αγόρι μου. Θέλεις να μάθεις, μπέμπι. Καλά έκανες και έκλεισε το τηλέφωνο. Γιατί θα μαθαίνανε για αυτά τα άσπρα σακουλάκια που προμηθεύεις τους πελάτες στο μαγαζί και οικονομάς λεφτά. Μπέμπι, μπέμπι. Σατανά. Ας λογικευτούμε. Για να πάρεις αυτό το ποσό σε πριν, πρέπει να πουλήσουμε το κέντρο, την εταιρεία μας, την Μπακλαμαδίσκ.
τα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, τους πόντους στα σούπερ μάρκετ, τις μετοχές στην εταιρεία με τα καράβια. Αυτός ξέρει πολλά. Ξέρει πολλά. Ας τελειώνουμε. Κέρδισες. Τι θέλεις για να συμβιβαστούμε? Θέλω αυτό εδώ το μαγαζί, γιατί αλλιώς θα έχουμε δικηγόρους, αστυνομίες, ειρηνοδίκες. Μπράβο. Βίρονα, τι λες κι εσύ που είσαι γάτα? Τι να πω, δεν θέλω να πάω φυλακή. Ούτε κι εγώ. Τους άλλους όμως τους στέλνατε φυλακή, έτσι? Ωραία, να σου κάνουμε ένα συμβόλαιο, να σου παραχωρήσουμε το μαγαζί. Βίρονα, συμφωνείς? Αν συμφωνώ, λέει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το συμβόλαιο το έχει ετοιμάσει ο δικηγόρος της Νότας. Της Νότας. Αυτή η Νότα θα μας κλείσει το μαγαζί. Ελάτε, υπογράψτε εδώ. Έλα, γουρλωμάτι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, αγόρι. Ελάτε, κύριε, εσείς υπογράψτε. Με σταυρό. Γιατί αθήγανος είσαι. Έχεις τα διάλογα, βάλει υπογραφή. Μπράβο. Σε βρήκα! Όχι, με το σκυλάκι το κανείς. Ποιο σκυλάκι, βρε! Γιατί μου κρύβεσαι, ρε, θα σε πιάσω. Όχι, θα με σκοτώσει. Δεν θα σε σκοτώσω. Γιατί? Θα σε φιλήσω, ρε! Θα σε φιλήσω, γιατί από σήμερα έμαθα ότι θα είσαι αφεντικό. Ναι, επήρα το μαγαζί στο όνομα της Νότας. Πολύ το χάρηκα, ε. Ναι. Βεβαίως. Γιατί εσύ είσαι άλλο πράγμα, ρε. Εσύ είσαι άνθρωπος. Ξέρω. Με ο κεφαλαίο. Αυτό είσαι. Μπράβο. Κοίταξε, δεις. Επειδή η Νότα μας έχει καιρό να τραγουδήσει, θα σου δώσω λεφτά να πάει να αγοράσει λουλούδια και να τα μοιράσεις στους πελάτες να τις τα πετάνε, έτσι. Καλά, εσένα περίμενα να μου το πεις. Ξέρεις τι σε έννοια έχω μαζέψει εγώ για το βράδυ, ε. Χαμός θα γίνει. Μπράβο μας έτσι που τα καταφέραμε. Πάλι καλά που χάσαμε μόνο το κέντρο. Τουλάχιστον μένεις σε φίρμα. Φίρμα, το πες. Έχασα το κέντρο αλλά κέρδισα το στοίχημα. Αμάν, φαγώθηκες. Όχι ζαβολιές. Το στοίχημα είναι ένα μπακέτο τσιγάρα με φίλτρο. Εντάξει. Πάρ' το. Αφού ξέρεις ότι το κόψα. Πιάσει την αγάπη μας και δεν βλέπαμε ποτέ μια άσπρη μέρα. Κρύβαμε τον πόνο και το δάκρυ μας μέσα στη βροχή και στον αέρα. Κι όμως τώρα ήρθε η ώρα που οι καρδιές μας χτύπανε μαζί. Χίλια χρόνια σαν τα ειδόνια το τραγούδι που λέμε θα ζει. Κι όμως τώρα ήρθε η ώρα που οι καρδιές μας χτύπανε μαζί. Χίλια χρόνια σαν τα ειδόνια το τραγούδι που λέμε θα ζει. Στην αγάπη μας ανάθεμα όσοι δεν την ήθελαν να ζήσει. Μα τους ήρθε πίσω το ανάθεμα κι η αγάπη μας χίλιες φορές θα ζήσει. Κι όμως τώρα ήρθε η ώρα που οι καρδιές μας χτύπανε μαζί. Χίλια χρόνια σαν τα ειδόνια το τραγούδι που λέμε θα ζει. Κι όμως τώρα ήρθε η ώρα που οι καρδιές μας χτύπανε μαζί. Χίλια χρόνια σαν τα ειδόνια το τραγούδι που λέμε θα ζει. Χέρια. Αντί να τραγουδήσει αυτή, θα μου δώσετε τα χρήματά σας. Ληστεία. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο! Εσύ αυτοί χειροκροτούν τους ληστές, ρε. Βέβαια, αφού αρχίσαμε και τους θαυμάζουμε. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο ληστής
τις συνορίες σας. Αχα. Θεέ μου, πάλι ληστεία. Μέρα νύχτα αυτό το πράγμα γίνεται. Έτσι είμαστε εμείς. Τι κοιτάτε, ρε. Έχετε ριέλα. Μέρα μεσημέρι στις Ακροπόλεις τα μέρη. Ενοπλιλιστές βάζουν εις πράξεις αρκετές στο χέρι. Ήρθαν απ' τα ξένα κάτι φρούτα διαλεγμένα, με τους ντόπιους δρούν κι οι μπάτσοι δεν μπορούν να βρουν κανέναν. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο. Άλλοι έχουν όπλα για να κλέβουν με ευκολία. Άλλοι δεν έχουν όπλα, αλλά έχουν ασυλία. Ώσπου να φτάσουν οι μπάτσοι, τα κλεφτρόνια έχουν φύγει στο πι και φύ. Εγώ δεν θα φύγω ποτέ. Χρυσοχωριά και σπιτικά, τράπεζες, βίλες, εξοχικά, business κόπινες, όλα γραμμή, στην Ελβετία λογαριασμοί. Τη Αθηνά, τη Λοζάνη, τους λογαριασμούς ποιος πιάνει. Τη Αθηνά, τη Λοζάνη, τους λογαριασμούς ποιος πιάνει.